Καλή σου μέρα, Γιάννη. Καλημέρα, Φέη. Τι είχες, Γιάννη, τι είχα πάντα, που λέει και ο λαός. Για μια ακόμη φορά, τα εξάρχεια ξημέρωσαν με επεισόδια. Θα μας πεις τι έκταση ήταν τώρα, γιατί μετά την απόφαση της κυρίας Δημητρίου να ζητήσει ανέρεση του βουλεύματος για την άδεια του Κουφοντίνα, να δούμε πώς ήταν τα πράγματα. Ήταν έντονα τα επεισόδια, ήταν τα συνηθισμένα, πώς ήταν? Συνηθισμένα προς έντονα, θα έλεγα. Ναι. Επιθέσεις λοιπόν με βόμβες Μολότοφ είχαμε για ακόμα μία νύχτα. Πέταξαν και πέτρες μάλιστα στους αστυνομικούς. Mm-hmm. Οι κουκολουθόροι έριχναν βροχή τις βόμβες Μολότοφ, τη μία μετά την άλλη, όπως βλέπουμε και στα πλάνα μας, και προκαλούσαν μάλιστα και λεκτικά τους αστυνομικούς. Εκείνοι, όπως είναι φυσικό, απάντησαν με χημικά, κάνοντας την ατμόσφαιρα ιδιαίτερα αποπνικτική. Οι άνθρωποι μάλιστα που περπατούσαν την οδό Πατησίων στο ύψος του Πολυτεχνείου άρχισαν να τρέχουν για να απομακρυνθούν από το σημείο και να μην τραυματιστούν, ενώ οι περίοικοι βρίσκονταν στα μπαλκόνια τους και παρακολουθούσαν την φασαρία και τον έντονο διαπληκτισμό μεταξύ των κουκουλοφόρων και των αστυνομικών. Υπήρξε καταδίωξη στα στενά των εξαρχείων από τους αστυνομικούς, αλλά οι κουκουλοφόροι για ακόμα μια φορά κατάφεραν να ξεφύγουν και να κρυφτούν στα στενά των εξαρχείων. Για μια ακόμη φορά στο ίδιο έργο θεατές, τα πλάνα είναι αυτά, έχουν καταγραφεί από την κάμερα του Open και από σένα. Πριν από λίγες ώρες, στα στενά των εξαρχείων, στο ίδιο έργο θεατές, δυστυχώς με επεισόδια για μια ακόμη φορά. Για περίπου 40 λεπτά κράτησαν αυτές οι επιθέσεις. Βγήκαν μάλιστα σε 3 διαφορετικά σημεία στην περιοχή των εξαρχείων και προκαλούσαν τους αστυνομικούς. Μάλιστα.